πάμε, πάμε στο τραπέζι μας, έτσι να σχολιάσουμε λιγάκι την πολιτική μας επικαιρότητα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και στην Αμαλία Κάτζου και στην Φόφη Γιωτάκη την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Στην τελική ευθεία, όπως λέμε, το κλισέ που χρησιμοποιούμε οι δημοσιογράφοι για τις ευρωεκλογές, με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να δίνει, θα λέγαμε, ένα κλίμα, μια θέση εθνικών εκλογών, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, να υπάρχει και μια προσέγγιση πάλι με την Εκκλησία. Θα έχουμε συνάντηση με τον κύριο Ιερώνυμο. Σήμερα ο κύριος Πιερακάκης επί της ουσίας προετοιμάζει αυτή τη συνάντηση του Πρωθυπουργού που θα έχει την Παρασκευή με τον Αρχιεπίσκοπο. Ένα δικό σου σχόλιο πρώτο. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτη η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο. Στον απόϊχο τα όσα διαδραματίζονται μέσα στις εκκλησίες. Δηλαδή, είδαμε το περιστατικό με την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που την χαστούκησε μια πολιτεύτρια του κόμματος της Νίκης. Είδαμε το λιντσάρισμα, εισαγωγικά θα το βάλω, πολλά εισαγωγικά του και στον κ. Γεωργιάδη, αλλά και στην κ. Αλεξοπούλου. Τώρα, το να συμβαίνουν αυτά μέσα στις εκκλησίες, νομίζω ότι δεν τιμά κανένα. Σίγουρα όλη η Εκκλησία έχει μια ξεκάθαρη άποψη για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, του γάμου και της εκνοθεσίας. Είναι ξεκάθαρη. Είδαμε ότι πήρε και αποστάσεις. Στην Κυριακή της Ορθοδοξίας δεν έγινε η καθιερωμένη δοξολογία και δεν παρευρέθη. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα κλίμα μεταξύ των σχέσεων της Εκκλησίας και της κυβέρνησης. Νομίζω ότι γι' αυτό γίνεται και το ραντεβού. Ποντάρει σε αυτό η κυβέρνηση. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα αυτό το πράγμα να πάρει διαστάσεις. Είναι το μήνυμά του, ωστόσο, ο Αρχιεπίσκοπος εχθές. Ναι, ήταν ξεκάθαρο. Χρειάστηκε και αυτό το ραντεβού. Νομίζω χρειάζεται, γιατί νομίζω τώρα ότι με τα περιστατικά και φοβούμενοι ίσως και η κυβέρνηση ότι αυτά θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Ναι. Βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που και μέσα στην εκκλησία εκφράζουν την αντίθεσή τους και μάλιστα και χειροδικούν. Αυτό δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι ότι μόνο ότι δεν συμφωνώ μαζί σου γιατί ψήφισες το νομοσχέδιο, εγώ διαφωνώ και να μπούμε και σε μια λεκτική αντιπαράθεση. Και, εντάξει, για μένα και άκομψο μέσα στους ιερούς ναούς, αλλά τέλος πάντων, το να χαστουκίζεις έναν βουλευτή. Αλλά δεν το συζητώ, οπουδήποτε, είναι, όχι μόνο στον ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αναγκαστικά έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση και ορθώς γίνεται η συνάντηση. Μήπως και πέσουν οι τόνοι και ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν ξέρω αν ηρεμήσουν, πάντως, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένοι ιεράρχες που είναι πολύ σκληροί στο κομμάτι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Φόφη. Εσύ θεωρείς ότι οι σκληροί ιεράρχες εδώ πρέπει να παίξουν ρόλο, δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο εκείνοι να το πάρουν πάνω τους, γιατί διαφορετικά θα έχουμε αυτές τις εικόνες. Κοίταξε τώρα μου, αυτή τη στιγμή βλέπουμε να εξελίσσεται μια επιχείρηση καταλλαγής, ανθεν κακήθεν. Νομίζω όμως ότι το κακό έχει γίνει και έχει γίνει από άγγονος σε πάρα πολλές εκκλησίες. Υπάρχουν πολλά περιστατικά, δεν είναι το τελευταίο το χαστούκι. Υπήρχαν πολλά χαστούκια εντός και εκτός εισαγωγικών μέχρι στιγμής, δηλαδή από πριν την ψήφιση του νόμου μέχρι και σήμερα, του νόμου λέω για την ισότητα στο γάμο. Θυμόμαστε την επίθεση που δέχτηκε και σε οικογενειακό επίπεδο ο κύριος Παύλος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ πολύ παλιότερα. Θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα με ευθύνη και μέρους της Εκκλησίας, ανθρώπων της Εκκλησίας, όπου αυτή τη στιγμή καλούνται να δείξουν ότι θέλουν πραγματικά να συνεχίσουν σε αυτή τη φάση της καταλλαγής και όχι να πυροδοτήσουν εντάσεις εν ώψη των ευρωεκλογών. Οι δε επιθέσεις, οι επιθέσεις εντός εισαγωγικών που αφορούν στη διαφωνία τους με έναν νόμο του κράτους πια, βλέπουμε ότι πιάνει όλο το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και από αυτήν τη φάση δεν θα βγει κανένας κερδισμένος. Ο κύριος Μητσοτάκης, θα συμφωνήσω απόλυτα με την Αμαλία, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, όμως δεν αρκεί μια συνάντηση, θα χρειαστούν και αποδείξεις για να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε όλοι ότι πράγματι και η Εκκλησία και η Πολιτεία θέλει να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος και για σκληρά θέματα. Μισό λεπτό. Έχετε και μεγάλη μήπως εβδομάδα, όμως αυτή τη στάση της Εκκλησίας, της σκληρής, το γάμο των ομόφυλων ζωγαριών, την εκμεταλλεύονται κάποιοι κομματικοί σχηματισμοί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σαφώς. Χωρίς να τους έχει δώσει αυτό το δικαίωμα ο Αρχιεπίσκοπος βεβαίως να συνδιαλλαγούν, γιατί συνδιαλέγονται. Ο βουλευτής της Νίκης είπε ότι μοιράζουν χαστούκια και προσέχετε μέσα στις εκκλησίες, γιατί θα γίνει αυτά που κάνετε χειρότερο. Έχουμε δει τις δηλώσεις των πολιτικών των κομμάτων και από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως ότι και εντός της Νέας Δημοκρατίας,
άφησαν περιθώρια στο να υπάρχει αυτή η ένταση. Με τα μεσοβέζικα, δηλαδή. Με τα μεσοβέζικα λόγια, υπήρχαν οι βουλευτές που ψήφισαν και οι βουλευτές που δεν ψήφισαν. Το οποίο συνέβη και στο Πασόκ. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε μία και μόνη καθαρή θέση, ώστε και η Εκκλησία να πάρει το μήνυμα. Άλλο Εκκλησία, άλλο η Πολιτεία. Νομοθετεί η Πολιτεία, η Βουλή. Εντάξει, δεν υπάρχουν περιθώρια. Και διαφωνούν και εξακολουθούν να διαφωνούν με το νομοσχέδιο. Και δεν μπορούν να χαϊδεύουν αυτιά κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή και υπουργοί ακόμη, όταν βλέπουμε να πυροδοτούνται εντάσεις από την πλευρά της Εκκλησίας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, γιατί μετράμε αντίστροφα. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είμαστε στην τελική ευθεία, γιατί σκεφτείτε τι θα λέμε μετά το Πάσχα. Σωστό και αυτό. Έτσι, ας μαζευτούμε λίγο. Έχουμε το Πάσχα μπροστά μας. Λίγο θα είναι μια ράπαυλα εκείνες τις ημέρες, και εμείς και εκείνοι και οι πολιτικοί. Δεν ξέρω για τους υποψηφίους τώρα, αλλά τα στρατόπεδα όλα είναι σε θέσεις μάχης. Παρέλαση, θα δούμε και το Πάσχα των πολιτικών. Καλά, εντάξει, ναι, δεν το συζητώ. Και επιτάφιο, ανάσταση, δεν ξέρουμε. Και δώστε να την κρίσουμε αυγά. Πολιτική, ρητορική, θα έχουμε άλλου είδους εκστρατεία προεκλογική. Βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει βάλει στην ιστορία όλη αυτή πολύ ηχηρούς υπουργούς, θα λέγαμε, τα πιο δυνατά χαρτιά του. Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που εκεί παίζεται αυτό το παιχνίδι με τα κόμματα που κινούνται δεξιότερα. Νίκος Δένδια στην Κεντρική Μακεδονία. Εγώ να σου πω, δεν το περίμενα. Ούτε εγώ το περίμενα. Νομίζω ότι ήταν. Δεν περίμενα για Κεντρική Μακεδονία. Για Κεντρική Μακεδονία έχει δίκιο τώρα, ότι εγώ το περίμενα. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσδίδει ένα χαρακτήρα. Είναι βαρύ χαρτί. Πολύ βαρύ χαρτί ο κύριος Δένδιας είναι και ο πιο δημοφιλής εδώ και χρόνια. Σε όλη την θητεία της Νέας Δημοκρατίας, την κυβερνητική εννοώ, είναι ο πιο δημοφιλής υπουργός. Μην το ξεχνάμε. Από την άλλη πλευρά, να πω ότι φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ένα χαρακτήρα εθνικών εκλογών στις ευρωεκλογές. Με τις επιλογές αυτών των 12 προσώπων. Ναι. Του βαρύ. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Οι υπουργοί αυτοί θα χρεωθούν. Τι να χρεωθούν. Θα χρεωθούν και μια πιθανή έτσι. Δεν θα πω αποτυχία. Θα πω να μην. Φθορά. Όχι, να μην πλησιάσει η Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά των ευρωεκλογών του. Επίσης, θα συγκρίνουμε τα ποσοστά με τις ευρωεκλογές ή με τις εθνικές, με τα αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι αν δούμε ότι στην Κεντρική Μακεδονία, παραδείγματος χάρη στη Δυτική Μακεδονία, η Νέα Δημοκρατία δεν τα πηγαίνει τόσο καλά και τα κόμματα που κινούνται δεξιότερα τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αυτό θα το χρεωθούν οι συγκεκριμένοι υπουργοί. Όχι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να. Τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αυτή την κίνηση τι σηματοδοτεί, ότι βάζω τους υπουργούς μου, των πρώτων, δηλαδή είναι όλο το βαρύ πυρβολικό, δεν είναι εδώ τώρα. Να τρέξουν και να επικοινωνήσουν στον κόσμο το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε διάφορα κρίσιμα ζητήματα. Γι' αυτό και ο ίδιος πήγε χθες στη Λαχανοαγορά του Ρέντο για να μιλήσει για την ακρίβεια. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα χρεωθεί ο κύριος Δένδιας, αν η Μακεδονία δεν πάει καλά, το ότι το γεγονός δεν πήγε καλά η Νέα Δημοκρατία στη Μακεδονία. Νομίζω ότι περισσότερο είναι θέμα του να βγουν, να πάνε στις περιφέρειες. Θέλει να κάνει κεντρικό παιχνίδι. Να επικοινωνήσει ακριβώς. Και γι' αυτό βάζει τον Υπουργό Άμυνας στην Κεντρική Μακεδονία και γι' αυτό στην Κρήτη. Ρίχνει τον Πιερακάκη που έχει κεντροαριστερό προφίλ, διότι εκεί η μάχη που παίζεται κυρίως με την κεντροαριστερά που έχει ανεβάσει τα ποσοστά της, όπως είδαμε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Νομίζω όμως, επειδή ρώτησες τώρα με τι θα συγκριθεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, είναι σαφές ότι θα συγκριθεί και με τις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Ναι. Γι' αυτό και έχει δώσει χαρακτήρα εθνικών εκλογών σε αυτή τη μάχη ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Φόφη, μίλησε για κεντροαριστερά. Έχετε παρακολουθήσει λιγάκι στα πολιτικά τραπέζια, στα πάνελ που βγαίνουν ευρωβουλευτές από τα μεγάλα κόμματα? Συνήθως ο εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας λέει τη θέση του και μετά ο εκπρόσωπος του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν μεταξύ τους να ανταλλάσσουν πειρά. Είναι πολύ σημαντικό το. Ακόμα και αν δεν διαφωνούν. Ακόμα και αν δεν διαφωνούν. Την άποψή σου, Φόφη. Και μετά αυτό θα το δούμε να εξελίσσεται και θα το δούμε πολύ πιο έντονα, κατά την άποψή μου και εκτίμησή μου, μετά τις ευρωεκλογές και αναλόγως το αποτελέσματος. Ή μάλλον με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, η μάχη τότε θα ξεκινά στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ να διατηρήσει τη δεύτερη θέση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ να χάσει την επιχείρηση κατάκτησης της δεύτερης θέσης. Τι σημαίνει άρα, για το ΠΑΣΟΚ? Για το ΠΑΣΟΚ νομίζω η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανεβαίνει ένα μίνι γολγοθά σε αυτή τη φάση, διότι φιλοδοξούσε και το έδειχνε να καταλάβει τη δεύτερη θέση. Το είπε και είναι πολιτική ήττα. Και είπε ακριβώς ότι θα είναι πολιτική ήττα. Μια πολιτική ήττα συνοδεύεται πάντα από αναταράξεις.
Συνοδεύεται από συνέδρια. Ίσως συνοδεύονται από ίσως κάποιες άλλες εξελίξεις. Αμφισβήτηση. Είναι πολύ νωρίς να προδικάσουμε το αποτέλεσμα και κατά την άποψή μου δεν υπάρχει δεδομένη κατάσταση. Και αυτό γιατί όπως λένε όλοι οι δημοσκόποι... Εμένα μου έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι θα κριθεί πολύ περισσότερο ο κύριος Ανδρουλάκης, παρότι ένα ενδεχόμενο ποσοστό χαμηλότερο από αυτό των εθνικών εκλογών, ο κύριος Κασελάκης. Αυτό είναι το παράδοξο. Αυτό είναι ακριβώς, είναι το περίεργο αυτής της εκλογικής μάχης μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και βλέπετε ότι ενημερώνουν τόνοι στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ότι οι ζυμώσεις γίνονται εκεί. Έχετε πάντως αυτή την αίσθηση κι εσείς. Ότι δηλαδή ξαφνικά δεν υπάρχει πήχης για τον κύριο Κασελάκη. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Δεν θα κρυθεί δηλαδή ο κύριος Κασελάκη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν έχει βάλει μιλήσει στον πήχη. Δεν έχει βάλει έχει μιλήσει αρχικά, είχε μιλήσει. Μέχρι και για ανατροπή. Ναι, αλλά μετά θέλω να πω τα αλλάζει. Ανατροπή, αλλά δεν φεύγω και είναι αστεία πράγματα. Κανείς βουλευτής και κανένα τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν πιστεύει σε αυτά που έχει πει ο κύριος Κασελάκης περί ανατροπής. Ναι. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι 20 μονάδες, εντάξει, βεβαίως, ο κύριος Κασελάκης μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ και έζησε τη μεγάλη εκοφαντική ήττα του περασμένου Μάη και Ιούνιου. Mm-hmm. Έτσι. Άρα μπορεί να σκέφτεται ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από διασπάσεις, έχει περάσει από συγκρούσεις και είναι μπροστά σε μια πάρα εξαιρετικά δύσκολη μάχη. Ακόμα και ενέσεις με την εικόνα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα να επανέρχεται σε μια σημαντική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αρκεί κατά την άποψή μου για να εκφράσουν, να εκτονώσουν καταρχάς την εσωτερική ένταση και να εκφράσουν ένα κλίμα ενότητας και δυναμικής.